Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με όσα προλογίσατε, με τον πρόλογό σας, να κρατήσουμε ένα πλαίσιο συνταγματικότητας και δημοκρατίας και ένα κλίμα νυφαλιότητος και ιστορικής ευθύνης. Είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου. Ας μην παρασυρθούμε από την εμπριστική διάθεση των αρνητών της δημοκρατίας και των ημνητών του Γκέμπελς. Αν υπάρχουν εδώ, ας ακολουθήσουν τη δική τους τακτική. Εδώ θα υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο και τις ιστορικές μας ευθύνες. Σε ό,τι είπε ο κύριος Δένδιας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τα αιτούμενα αναγνωστέα τα οποία ζητάει τίθενται υπόψη της κυβερνήσεως, η οποία εισηγείται την κύρωση αυτής της συμφωνίας. Είναι σε θέση να απαντήσει ο Υπουργός ποια αναγνωστέα έγγραφα έχει και ποια θα καταθέσει. Πολιτικά μιλώντας όμως και επί της διαδικασίας αυτής η οποία προτείνεται, έχω να πω το εξής. Ότι ναι, βεβαίως μιλάμε για τη ρηματική διακοίνωση, μιλάμε για την τροποποίηση, για το σώμα του συντάγματος, το οποίο είναι δημοσίως προσιτό από διαδικτυακές πηγές. Τίθεται και κάτι άλλο. Θα έρθουν όλα. Μα δεν είναι. Δεν αρνούμε τίποτε. Το Σύνταγμα κυκλοφορούσε πριν από μερικούς μήνες και στο Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο εζητήθη είναι η επιστολή παρέτησης του απελθόντος Υπουργού Εξωτερικών προς τον Πρωθυπουργό. Αυτό δημιούργησε ένα πολιτικό θέμα τους περασμένους μήνες και έχει δοθεί μια σαφέστατη πολιτική και θεσμική απάντηση. Η επιστολή αυτή είναι προσωπική και περιέχει τους λόγους της παρατήσεως. Δεν είναι ένα πολιτικό κείμενο το οποίο κατατίθεται εδώ για να καταλάβουμε τι συνέβη εντός της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει συνέχεια, το κράτος έχει συνέχεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρίσταται και είναι εδώ. Είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Αυτός θα μας φέρει τα αναγνωστέ, αυτός θα απαντήσει εκ μέρους της κυβερνήσεως. Δεν θα κάνουμε πολιτική με προσωπικές επιστολές. Είναι μικροπολιτική και δεν αρμόζει στο ιστορικό καθήκον και στην ιστορική αποστολή που έχουμε. Με επιχειρήματα, με σοβαρότητα, με πολιτικό λόγο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο έχουμε να κρίνουμε. Τελευταία έκκληση είναι όπως ξεκίνησα την μικρή μου διευκρίνηση. Ας μην κάνουμε δικολαβία σε αυτή την κορυφαία ιστορική στιγμή. Ας τιμήσουμε το Κοινοβούλιο, εκφέρουμε πολιτικό λόγο με πολιτικά επιχειρήματα και ας αναλάβουμε πολιτικές και ιστορικές ευθύνες. Όχι δικολαβία αυτή την κορυφαία στιγμή.